Κύριε Συντηχάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μπαρδούνια και εσάς τους ακροατές. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που σας έχουμε κοντά μας. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολες ημέρες και υπάρχει πολλή δουλειά, γι' αυτό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, προϋπολογισμός, 6 ώρα ξεκινάει η συζήτηση. Έχω την αίσθηση ότι έχουμε έντονες αντιπαραθέσεις. Θέλω λιγάκι να σχολιάσουμε την εκτίμηση που κάνει η κυβέρνηση. Κάνουν οι προβλέψεις του προϋπολογισμού για ανάπτυξη 6,9%. Πολύ υψηλότερη από το 3,6% που προβλεπόταν από το μεσοπρόθεσμο 22-25, καθώς επίσης και κάποια στοιχεία που μιλούν για σημαντική μείωση της ανεργίας και για αύξηση των επενδύσεων το 2001 κατά 11,7% και το 22 κατά 21,9%. Ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία θα ήθελα να τα σχολιάσουμε, κύριε Συντηχάκη. Ενδιαφέροντα στοιχεία, αλλά κρινόμαστε από το τελικό αποτέλεσμα. Γιατί το λέτε αυτές αυτό? Οι προβλέψεις, το λέω γιατί αυτές οι προβλέψεις περί ανάκαμψης του 11,2% μείωση ανεργίας και τα λοιπά για την διετία και τα μέτρα στήριξης που προβλέπει και μέσω του προϋπολογισμού αλλά και με το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ για λογαριασμό του εγχώριου κεφαλαίου και σε συνδυασμό με άλλες αντιλαϊκές παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες, να το πω έτσι, του κρατικού προϋπολογισμού για το 2022, για τους οποίους έτσι επέρεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι όμως έτσι τα πράγματα? Εμείς θεωρούμε ότι ένας προϋπολογισμός σε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση, σε ένα σύστημα το οποίο θαλαπατά στην κυριολεξία κοινωνικά εργασιακά δικαιώματα, μειώνει μισθούς και συντάξεις και έχει φορτώσει 3 μνημόνια και βάλε τον ελληνικό λαό, προφανώς πρόκειται για ένα ταξικό προϋπολογισμό, αντιλαϊκό έτσι κι αλλιώς, ταξικό προϋπολογισμό, και ο συγκεκριμένος σηματοδοτεί μάλιστα και ένταση της επίθεσης από την πλευρά της κυβέρνησης. Να σας ρωτήσω όμως, γιατί το λέτε ταξικό από τη στιγμή που η εκτίμηση είναι ότι καταρχήν θα έχει μείωση της ανεργίας. Αυτό είναι υπέρ των εργαζομένων. Και η όποια ανάπτυξη έρθει, είτε είναι 6,5, είτε είναι 7, είτε 5, είναι υπέρ των πολιτών αυτή η ανάπτυξη. Δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα της ανάπτυξης πηγαίνει στον πολίτη. Ναι. Με διάφορες μορφές παροχών του κράτους. Θέλει πολλή συζήτηση το θέμα της ανεργίας. Πολλή συζήτηση με ποια έννοια? Ότι ακόμα και μία μέρα να έχεις δουλέψει τη βδομάδα ή το μήνα, δεν θεωρείσαι άνεργος, καταγράφεσαι ως απασχολούμενος. Επίσης υπάρχουν πολλά κρυφά σημεία που μπορείς να μειώσεις το ποσοστό της ανεργίας επί του οικονομικά ενεργά πληθυσμού. Άρα λοιπόν να τα αφήσουμε αυτά. Η πραγματικότητα λέει ότι ιδιαίτερα οι νέοι σήμερα ζουν με ελαστικές εργασιακές σχέσεις, με δουλειά της μιας μέρας, της μιας εβδομάδας, του ενός μήνα, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με μισθούς και μεροκάματα πείνας των 350, των 400 και των 500 ευρώ. Ας έρθει λοιπόν ένας από την κυβέρνηση να πάμε στα σύγχρονα κάτεργα, στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης και μετά να μας πούν εάν ευημερεί η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού τα φτωχά λαϊκά στρώματα ή όχι, και να δούμε αν αυτό συνιστά ανάπτυξη ή όχι. Αλλά τα στοιχεία του προϋπολογισμού μιλάνε από μόνα τους. Δηλαδή ότι θα δώσει προνόμια στο μεγάλο κεφάλαιο. Άρα από τη στιγμή που θα δώσει προνόμια, δεν μπορεί να ικανοποιεί και τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού. Συγγνώμη, δηλαδή, για το διάλογο αν μου επιτρέπετε. Για να καταφέρεις να προσελκύσεις μεγάλες επενδύσεις, πρέπει να τους δώσεις αυτό που λέτε σε προνόμια. Η κυβέρνηση λέει φορολογικές διευκολύνσεις ή χρηματοδοτήσεις. Αλλά στο τέλος, το τελικό προϊόν, δηλαδή αν γίνει μια μεγάλη επένδυση και δημιουργούν θέσεις εργασίας, και από τις θέσεις εργασίας και από το αποτέλεσμα, δηλαδή την παραγωγή του πλούτου, ωφελείται σύμφωνα με την κυβέρνηση ο πολίτης, σαν επιστροφή προς τον πολίτη αυτό. Πρόκειται για ένα ψευτοδίλημα. Τέτοιου είδους ψευτοδιλήματα έμπαιναν πάντα στη συνείδηση του ελληνικού λαού, προκειμένου να τον εγκλωβίσουν, να τον αποπροσανατολίσουν, να σταματήσουν τις αγωνιστικές του διαθέσεις. Ανάπτυξη βεβαίως.
Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για δίκαιη ανάπτυξη, η κυβέρνηση μιλάει για βιώσιμη, δεν ξέρω τι, κάθε φορά αλλάζουν το πρόσημο της ανάπτυξης. Αλλά σε κάθε περίπτωση ανάπτυξη που να ωφελεί την πλειοψηφία των εργατικών λαϊκών στρωμάτων δεν υπάρχει. Πείτε μου, εγώ δεν θα σας πάω δεκαετίες. Να το γυρίσουμε λίγο αντίστροφα. Ωραία, θα σας ρωτήσει κάποιος. Πολύ καλό προαίρετα, κύριε Συντηχάκη. Okay. Τι εννοείτε εσείς ανάπτυξη, αν δεν εννοείτε την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας? Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Οι επενδύσεις γίνονταν και γίνονται και θα γίνονται και ακόμα περισσότερες. Θέλετε να σας πω συγκεκριμένα παραδείγματα? Παρακαλώ. Για παράδειγμα, το αεροδρόμιο στην Κρήτη, το καινούργιο αεροδρόμιο. Ετοιμάζουν το βόρειο οδικό άξονα. Ετοιμάζουν άλλα μεγάλα έργα στη Βόρεια Ελλάδα. Όλα αυτά τα έργα προφανώς είναι αναπτυξιακά έργα. Το ζητούμενο είναι αυτά τα αναπτυξιακά έργα θα συμβάλλουν έτσι ώστε να μειωθεί πραγματικά η ανεργία και να πεις ότι θα έχεις εργαζόμενους με μόνιμη και σταθερή δουλειά, θα έχει μισθούς με ροκάματα, κοινωνικοασφαλιστική κάλυψη, το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να μπορεί να ζήσει σήμερα μια οικογένεια με τις αυτονόητες ανάγκες που έχει. Εμείς λέμε πως όχι. Και η ζωή αυτό έχει δείξει μέχρι σήμερα. Δεν γίνεται να βάλεις δύο καρπούς για κάτω από μία μασχάλη. Δηλαδή δεν γίνεται να μειώνεις κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες τις ασφαλιστικές εισφορές του ιδιωτικού τομέα. Δεν γίνεται να καλύβεις τις ασφαλιστικές εισφορές από τον προϋπολογισμό με επιδότηση 200 ευρώ για να προσλάβεις ένα μακροχρόνιο άνεργο για 6 μήνες. Υποτίθεται για να δημιουργήσει 150.000 νέες θέσεις εργασίας, αλλά που στην πραγματικότητα είναι μια πρημοδότηση της εργοδοσίας και που στο κάτω-κάτω μετά τους 6 μήνες πάλι άνεργος θα είναι, πάλι θα μπει πίσω από τις στρατιές των ανέργων. Δεν μπορείς να μιλάς για ανάπτυξη όταν μειώνεις το φορολογικό συντελεστή για τα επιχειρηματικά κέρδη στο 22-24% και να έχεις για τον ελεύθερο επαγγελματία εκτινάξει τους φορολογικούς συντελεστές, να έχεις εκτινάξει τη συνολική φορολογία, τα χαράτσια, τον έμφυα και δεν συμμαζεύεται για τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Δεν γίνεται να μειώνεις κατά 50% των φόρων, τον φόρο στη συγκέντρωση κεφαλαίου σε περίπτωση που θα γίνεται συγχώνευση εταιριών. Έτσι. Αυτό όμως γίνεται για συγκεκριμένους λόγους, αν με επιτρέπετε. Λέει κυβέρνηση. Και λέω αυτό είναι το δίλημα, το ψευτοδίλημα που βάζει η κυβέρνηση, ότι αν δεν τα κάνω όλα αυτά, δεν θα έχουμε ανάπτυξη. Αλλά δεν απαντάει. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αν μου επιτρέπετε, κύριε Συντηχάκη, ναι. για τη συζήτηση, γιατί νομίζω έχει ενδιαφέρον. Ναι. Λέει η κυβέρνηση, λοιπόν, ότι εγώ πιστεύω ότι πρέπει οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις να προχωρήσουν αυτές τις διαδικασίες συνεργασιών, συγχωνεύσεων και απορροφήσεως. Δεν έχει σημασία. Για να δημιουργηθεί ένας μεγαλύτερος φορέας, ο οποίος θα μπορεί να πάρει χρήματα από τα ταμεία ανάκαμψης. Διότι οι όροι μικρή και μεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα είναι τελείως διαφορετικοί από ό,τι στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν, λέει η κυβέρνηση, κινούμε η σωστή κατεύθυνση. Γι' αυτό κάνουμε και εμείς ως ΚΚΕ τη διάκριση και λέμε είναι άλλο πράγμα ο αυτοαπασχολούμενος, η οικογενειακή επιχείρηση, ο μικρός ελεύθερος επαγγελματίας. Και είναι άλλο πράγμα μια επιχείρηση που μπορεί να απασχολεί 250 εργαζόμενους και να τη θεωρεί μικρή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια τέτοια εταιρεία τη θεωρεί μικρή. Εμείς δεν θεωρούμε μικρή. Άρα λοιπόν, για ποιες εταιρικές συγχωνεύσεις συζητάμε, και στο κάτω-κάτω να σας πω κάτι, είναι αυτό που έλεγε και ο Μάρξ. Το μικρομάγαζο γεννάει το μονοπόλιο. Και αυτή είναι η τάση σήμερα. Σε συνθήκες ανάπτυξης του καπιταλισμού, προφανώς το μεγάλο ψάρι θα φάει το μικρό. Και για να φάει το μικρό. Το μεγάλο να φάει το μικρό σημαίνει ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα. Τέτοιου είδους κίνητρα λοιπόν δίνονται αυτή τη στιγμή. Αλλά να σας πω κάτι, εάν ενδιαφέρεται για ανάπτυξη, για τον μικρό, τότε γιατί δεν υλοποιεί, δεν λαμβάνει μέτρα. Μια δέσμη προτάσεων έχει κάνει το ΚΚΕ, όπως για παράδειγμα να ανεβάσει το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Μάλιστα. Γιατί δεν αφαιρεί τις ασφαλιστικές εισφορές όσο διαρκεί η κρίση, όσο διαρκεί η πανδημία. Έχει κάνει μια ολόκληρη πρόταση και μάλιστα έχει καταθέσει και συγκεκριμένη τροπολογία το ΚΚΕ, πρόταση νόμου μάλλον, για την ανακούφιση και των εργατικών στρωμάτων και των αυτοαπασχολούμενων και για τη φτωχή αγροτιά κτλ. Δηλαδή είναι δυνατόν να έχεις ανάπτυξη για το φτωχό αγρότη τη στιγμή που του αφαιρείς τις επιδοτήσεις, που δεν είμαστε υπέρ της επιδότησης, εμείς θέλουμε να παράγει ο αγρότης και με βάση αυτό που παράγει να αμείβεται, έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση να του μειώνει την επιδότηση και κερδισμένος να πιέζει τα καρτέλ και η εμποροβιομήχανη από αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Να λοιπόν, εξαρτάται
από ποια πλευρά του ποταμού θα σταθείς. Εμείς λοιπόν στεκόμαστε από την πλευρά των εργατικών λαϊκών στρωμάτων και λέμε ότι αυτός ο προϋπολογισμός είναι ταξικός, δεν πρέπει να συμβιβαστεί, σε καμία από τις περιπτώσεις δεν μπορεί να συμβιβαστεί ο εργαζόμενος λαός, και γι' αυτό ζητάμε και συμπόρευση. Είναι η μόνη λύση που μπορεί να δώσει διέξοδο και κυρίως στις αναζητήσεις των προοδευτικών, των αγωνιστών, ανθρώπων δηλαδή που πραγματικά ενδιαφέρονται για να πάρει ο λαός μας μια ανάσα, μια ελπίδα, να υπάρξει μια διέξοδο αυτών των ανθρώπων. Και να μην διαψευστεί πάλι με τις προσδοκίες από τη σοσιαλδημοκρατία, από την όλη πορεία εκφυλισμού του Πασό, και στείνεται ένα τέτοιο πανηγυράκι σήμερα με την εκλογή του Νίκου του Ανδρουλάκη, του συντοπίτη μου, που προφανώς δεν είναι προσωπικό το ζήτημα με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Έτσι, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, εντάξει, περσινάξει να στα φύγια, να το πω διαφορετικά. Πριν πάμε εκεί, το έχω και αυτό σαν ερώτηση, για να προλάβουμε το χρόνο που τρέχει, να πάμε λίγο στο θέμα της ακρίβειας που έχει άμεση σχέση και με τον προϋπολογισμό. Γιατί βγήκε ο κ. Σταϊκούρα σήμερα και άφησε να νοηθεί ότι θα υπάρξει πιθανότητα ένα νέο πλέγμα παρεμβάσεων για να στηριχθεί η ακρίβεια που προέρχεται από την ενέργεια, την παραγωγή ενέργειας, και βεβαίως όλα αυτά με το βλέμμα και στην ακρίβεια και στον πληθωρισμό που είχε ανέβει, νομίζω το 4 ακόμα κάτι έκλεισε το Νοέμβριο. Για να δούμε λοιπόν, τι λέει το κόμμα σας, θεωρεί ότι κινείται η κυβέρνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί έχει δώσει πολλά λεφτά η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα, έτσι λέει τουλάχιστον, για να στηρίξει μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις και εργαζόμενους και νοικοκυριά? Κοιτάξτε, πρώτα πρέπει να απαντήσουμε γιατί υπάρχει ακρίβεια. Γιατί έχουμε ανατιμήσεις. Έχουμε στα καύσιμα, έχουμε στα είδη πρώτης ανάγκης και μάλιστα σε συνθήκες κρίσης που μειώνονται οι μισθοί, μειώνονται τα εισοδήματα και πάει λέγοντας. Γιατί? Είναι της μοίρας γραφτό, είναι γιατί έχουμε κάποιο κακό υπουργό ή γενικά κάποια κακή κυβέρνηση κτλ. Όχι. Θα έλεγα ότι είναι στοιχείο των αντιφάσεων του ίδιου του συστήματος. Διότι σε μια γενικευμένη επεκτατική νομισματική πολιτική, αυτό που λέμε της κινησιανής σκοπής, αντικειμενικά οδηγεί στον πληθωρισμό, αντικειμενικά οδηγεί στην έντονη κρατική παρέμβαση, αυτό αυξάνει τα κρατικά χρέη και είναι αναποτελεσματικό και αντιλαϊκό. Αντιλαϊκό από ποια σκοπιά? Ότι προφανώς πρέπει από κάπου να βγάλει τα σφασμένα αυτής της επεκτατικής πολιτικής. Και τα σφασμένα αυτής της επεκτατικής πολιτικής πάλι από το μόνιμο υποζύγιο. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να ανασάνει το σύστημα μέσα από τις χρυσιακές του αντιφάσεις εάν δεν επιστρέψει πάλι στο μόνιμο υποζύγιο που λέγεται λαός. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτά τα οποία, το λέω έτσι απλαϊκά για να μας καταλάβει ο κόσμος. Άρα τα όσα λέει η κυβέρνηση προφανώς αποτελούν ασπιρίνες. Εγώ δεν θα έλεγα ότι δεν θέλει ο κ. Σταϊκούρας, για παράδειγμα, να μειωθούν οι τιμές των προϊόντων του καυσίμων, αλλά αντικειμενικά υπηρετεί το καπιταλιστικό σύστημα, ένα σύστημα με αυτές τις αντιφάσεις που οδηγεί σε αυτά τα φαινόμενα. Γι' αυτό και λέω ότι ο κόσμος, ο λαός, δεν πρέπει να τρέφει άλλο αυταπάτες γύρω από αυτά τα ζητήματα. Έχουμε να κάνουμε με μια πολιτική που είναι δεμένη στο άρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δεμένη στο άρμα των υπεριαλιστικών οργανισμών. Προφανώς η καπιταλιστική ανάπτυξη υπηρετεί το μεγάλο κεφάλαιο, εξού και η πράσινη ανάπτυξη, το Ταμείο Ανάκαμψης του Χαϊστρέου, δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά δεν είναι όμως σον και καλά αρνητικά. Και το Πράσινο Ταμείο και το Ταμείο Ανάκαμψης είναι χρήματα που πάνε σε κάποιες χώρες, έστω και αν δίνονται, κατά την άποψή σας, σε ολιγοπόλια. Εν τούτης, το αποτέλεσμα μετράει ότι θα έχει έργα υποδομών ή έργα γενικότερα σε μια χώρα, άρα θα κινηθεί η οικονομία. Κοιτάξτε, λέει η κυβέρνηση, είναι προσέγγιση κυβέρνηση αυτή. Εγώ να σας πω κάτι, όταν αφαιμάζεις τον λαό μέσα από τη φορολογία, τα χαράτσια και γεμίζεις τα κρατικά σεντούκια, γιατί δεν μπορείς να κάνεις αυτή την ανακατανομή που λέμε, την κατανομή αυτή με έργα, με σχολεία, με... για να έχεις χρήματα πρέπει να έχεις και λεφτά. Για να έχει ο άλλος λεφτά πρέπει να υπάρχουν επενδύσεις, θέσεις εργασίας και μέσω της φορολογίας να υπάρξουν και χρήματα στο κράτος για να γίνουν τα έργα. Ακούστε να σας πω. Εγώ θα σας πω το εξής. Μέσα σε 6 μήνες, τώρα είναι 8 συμπλήν 2-3 μήνες, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα η χώρα μας έδωσε περίπου 7,5 δισεκατομμύρια για τα Ραφάλ και για τις φρεγάτες. Τι συζητάμε τώρα? Ξέρετε πόσο κοστίζει ένα Ραφάλ? Χρειάζονται όμως αυτά. Ευρώ. Χρειάζονται για την εθνική ασφάλεια. Ένα εκατομμύριο ευρώ. Δεν χρειάζονται όμως χρειάζεται αυτά. Χρειάζεται το ένα, γιατί έχουμε την απειλή εξανατολάς.
χρειάζεται οι επενδύσεις, γιατί θα μας φύγουν οι επενδυτές και πώς το λένε, οι πράσινοι παίχτες. Αυτά τα διλήμματα σε κάθε περίπτωση. Προφανώς ο καπιταλισμός για να λειτουργήσει θα λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο, όπως λέτε. Αλλά σε τελική ανάλυση, εγώ επιστρέφω πάλι και λέω, το τελικό αποτέλεσμα αυτής της υπόθεσης ποιο είναι? Τελικά βγαίνει ζημιωμένος ή ωφελημένος ο ελληνικός λαός από αυτή την ιστορία? Εμείς λέμε ότι βγαίνει ζημιωμένος. Το κρατώ αυτό. Αν το γυρίσατε ανάποδα ένα εργαζόμενο, μπορείτε κάλλιστα να καταλάβετε αν είναι ζημιωμένος ή ωφελημένος από αυτή την ιστορία. Το κρατώ αυτό, γιατί έχω τρία λεπτά ακόμη. Θέλω να πάω λιγάκι να σχολιάσουμε τη σημερινή περιοδία του κ. Μητσοτάκη στη Βόρεια Εύβοια. Και αυτό που είπε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να μετατρέψει με μια φυσική καταστροφή σε μια μεγάλη ευκαιρία αναγέννησης. Είναι ένα στόχος, είπε ο κ. Μητσοτάκης, θα το πετύχουμε. Λοιπόν, για να το σχολιάσουμε αυτό λιγάκι. Και αν είναι στη σωστή κατεύθυνση ή στη λάθος. Πώς το βλέπετε? Κοιτάξτε, πάντα οι πλημμύρες, οι καταστροφές και τα λοιπά, ή να το γενικεύσω να πω η κλιματική αλλαγή, ήταν πάντα ένα άλοθη για να νομιμοποιείται και να επιταχύνεται η στρατηγική αυτό που λέμε της πράσινης ανάπτυξης. Δηλαδή, εδώ κάει και το 10% του δασικού πλούτου της χώρας, μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα, το περασμένο καλοκαίρι. Πραγματικά καταστράφηκε. Και αντί να δούμε πώς θα λύσουμε ζητήματα πολιτικής προστασίας, να αυξηθεί ο προϋπολογισμός για την πολιτική προστασία, για την ανάγκη αντιπλημμυρικών έργων, για τη θωράκιση της χώρας, αντιπυρικά έργα, τη σεισμική θωράκιση. Είχαμε και σεισμούς, τη Σάμο, την Κρήτη κτλ. Και την ίδια στιγμή μιλάει για κρατική στήριξη στην επένδυση συσσωρευμένων κεφαλαίων σε πράσινους τομείς. Διότι αυτό θα γίνει στην Εύβοια. Δηλαδή αυτό που ενδιαφέρεται. Αυτό το θεωρείτε αρνητικό εσείς, κύριε Σιντιχάκη? Μα αρνητικό πάλι. Μα είναι δυνατόν να καίς όλη την Εύβοια, σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της Εύβοιας, και να λες ότι εγώ θα ανοικοδομήσω αυτό το καμένο αυτό με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, παραχωρώντας δηλαδή σε μονοπωλιακούς ομίλους να κάνουν την. Αν το κράτος δεν έχει τα κονδύλια να το κάνει, κακό είναι να έχει μια σύμπραξη για να μπορείς να πετύχεις ένα αναπτυξιακό έργο, να το υλοποιήσεις. Πάλι το ίδιο δίλημα μου θέτεται. Αυτό το δίλημα σας το θέτει και η κυβέρνηση ενώπιον των Ελλήνων, και στο οποίο πρέπει να απαντήσετε όλα τα κόμματα αύριο ενδεχομένως στις εκλογές. Ναι, και λέω ότι αυτή η ανάπτυξη, η καπιταλιστική ανάπτυξη που λέει η κυβέρνηση και που βάζει αυτά τα διλήμματα, είτε είναι πράσινη είτε είναι μαύρη, είναι αυτή που ευθύνεται για την υποβάθμιση και την καταστροφή του περιβάλλοντος. Διότι τα μπαζωμένα ρέματα, οι πυρκαγιές, η άναρχη χωροταξία, όλα αυτά που ζούμε είναι αποτέλεσμα της άναρχης καπιταλιστικής ανάπτυξης. Δηλαδή αυτής της ανάπτυξης που λέει σήμερα η κυβέρνηση, και όχι μόνο η κυβέρνηση, το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, το λέει και το κίνημα αλλαγής, ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Άλλος τη λέει δίκαιη, άλλος τη λέει βιώσιμη, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ανάπτυξη. Εμείς λέμε ότι πλούτος παράγεται σε αυτή τη χώρα, αυτός ο πλούτος πρέπει να επιστρέφει, και πρέπει να επιστρέφει είτε με τη μορφή μισθών, συντάξεων και κοινωνικών παροχών, ή θα πρέπει να δίνεται για την αντιπλημμυρική, αντιπυρική και αντισεισμική θωράκιση της χώρας, με σχεδιασμό των πάντων για να μπορεί να επιβιώσει και να ζήσει με αξιοπρέπεια αυτός ο λαός. Κύριε Σιντιχάκη, επειδή ο χρόνος είναι αμήλικτος και έχω πάει και μισή, έχω, αν μου επιτρέπετε, ένα μήνυμα από μια φίλη ακροάτρια. Θα ήθελα να το απαντήσετε. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λέει, από όσα ακούω από τον βουλευτή του ΚΚΕ, έχω την αίσθηση ότι βάζει στο ίδιο τσουβάλι τη Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λάθος αυτό, νομίζω, και θα το καταλάβουν κάποια στιγμή. Ένα λεπτό, αν θέλετε να μου απαντήσετε σε αυτό, ή τέλος πάντων απαντήστε μου, δεν πειράζει. Ας πάνε λίγο οι διαφημίσεις λίγο πιο πίσω. Νομίζω αξίζει τον κόπο. Κοιτάξτε, είναι η κυρία Αλεξάνδρα, η προφανώς όλα τα κόμματα μεταξύ τους έχουν διαφορές. Άλλωστε δεν θα υπήρχε και λόγος διαφορετικών, η ύπαρξη διαφορετικών κομμάτων. Αλλά σε τελική ανάλυση όμως, διαχρονικά έχει αποδείξει ότι ο νεοφιλελευθερισμός με τη Σοσιαλ Δημοκρατία είναι πλέον τα όρια τους δυσδιάφθητα. Έχουν χάσει τα όρια τους. Έχει χαθεί η αξία αυτό που λέμε των διαφορετικών προσεγγίσεων. Κατά συνέπεια, ο ΣΥΡΙΖΑ
επειδή πλέον μετριέται πλέον ως ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και κονταχτιέται με το Πασόκ κοινάλ για το ποιος θα επιβιώσει στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, είναι αυτό που έχει βάλει τη σφραγίδα του με το τρίτο μνημόνιο, έχει βάλει τη σφραγίδα του για τη στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ, δίνοντας πάτημα στη Νέα Δημοκρατία για να μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα ξέφραγο αμπέλι με απερικάνικες βάσεις όλη την Ελλάδα, με τη βάση της Ούδας και αντίστοιχα στην Αλεξανδρούπολη, μάλιστα, για να μπορούν να δειχθούν και να αναπτυχθούν τα χοντρά παιχνίδια, ωραία, των Αμερικανών στην ευρύτερη περιοχή. Άρα λοιπόν πώς θα τον κρίνω τον ΣΥΡΙΖΑ? Θα τον κρίνω ως ένα αριστερό κόμμα? Παράσα δεν κάνουν τίποτα. Κατανοητό. Και νομίζω ότι ο πρώτερος έντιμος βίος του ΣΥΡΙΖΑ πλέον είναι αυτός τον οποίο είπα προηγουμένως. Έτσι λοιπόν τον κρίνουμε. Μάλιστα. Και έτσι πρέπει να πάρει και την απάντηση από τους ίδιους τους αριστερούς, τους αγωνιστές, τους ριζοσπάστες ανθρώπους που πληγώθηκαν και προδόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Κύριε Συντυχάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, αλλά πρέπει να πάω στις διαφημίσεις. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Γεια σας.